Βλέπουμε ταινίε από όλε τι χώρε του κόσμου. Συνεχίζουμε με τη Λατινική Αμερική για την Ουρουάη. Ο κινηματογράφο τη χώρα αναπτύσσεται τα τελευταία 30 χρόνια, όμω είναι αρκετά περίεργο πω οι ταινίε τη Ουρουάη δεν απασχολούν τόσο συχνά τη συνεφιλική κοινότητα σε αντίθεση με αυτέ των γειτονικών χωρών. Η χρονιά τη Οργή ήταν μια από τι ελάχιστε ταινίε που μπορούσαν να βρω από την Ουρουάη και φυσικά τη βρήκα στο Συνόμπο. Στη δεκαετία του 70 η δικτατορία στη Λατινική Αμερική ξεφύτρωνα σαν μανιτάρια. Η Ουρουάη δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Στην ταινία παρακολουθούμε μια αναπόφευκτη πορεία προ το πολιταρχικό καθεστώ. Δύο κομικοί σαν δέχονται πιέσει για να μειώσουν την πολιτική σάτρια στο στρατό, ενώ ένα βασανιστή βρίσκει στην αισθηματική παρηγοριά στην αγκαλιά μια γυναίκα τη νύχτα. Σιγά σιγά οι ζωέ όλων επηρεάζονται από την επερχόμενη δικτατορία. Ένα συνταρακτικό πολιτικό θρύλο για την περίοδο πριν την άνοδο του εθνικισμού είναι κάτι διαφορετικό από τι περισσότερε ταινίε που συνήθω αποτυπώνουν το τέλο μια δικτατορία. Είναι το καλύτερο πολιτικό θρύλο για την Ουρουάη που έχω δει, σίγουρα όχι όταν υπάρχει ο γαβρά. Είναι όμω αρκετά τίμιο αν σου αρέσει το είδο. Έχει καλό pace, ικανοποιητικέ ερμηνείε και δίνει αρκετέ πληροφορίε για τη χώρα. Και κάπω έτσι συνεχίζουμε στη σειρά όπου